Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη και η τρέλα συνεχίζεται. Σήμερα ετοιμαζόμουν να έχω ένα θέμα το οποίο θα το πούμε στη συνέχεια και προέκυψε η επικαιρότητα. Το πρωί, πουρνό με την αυγούλα που λέει και ο Όμηρος, έγινε η απαγωγή του Λίβιου Πρωθυπουργού, μάλιστα του Πρωθυπουργού της Λιβύης. Τώρα είναι συγκεκριμένες ιστορίες, δεν ξέρουμε αν έγινε ακριβώς απαγωγή, έγινε προστασία για να αποφευθεί απαγωγή. Είναι κάτι μυστήριο όπως προσπαθούν να μας πούνε από το BBC και οι ανταποκριτές εκεί, όσοι προσπαθούν να βγάλουν άκρη με το τι γίνεται. Να μιλήσουμε με την αίθουσα σύνταξης, όπου είναι η Μαριάννα Μαρμαρά. Μαριάννα, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα και Άννα. Λοιπόν, να πούμε ότι όσον αφορά την απαγωγή και το τελευταίο σου σχόλιο, ότι τελικά οργάνωση πρώην ανταρτών, η οποία δεν κατονομάζεται από το Reuters, ανακοίνωσε ότι η σύλληψη του Πρωθυπουργού της Λιβύης... Συγγνώμη, η φωτογραφία που βλέπουμε λέει είναι από τη στιγμή της απαγωγής. Ακριβώς, ναι. Από τη στιγμή της απαγωγής. Βγήκε λοιπόν εκπρόσωπος της οργάνωσης που φέρει το όνομα Επιχειρησιακό Κέντρο των Επαναστατών της Λιβύης και είπε ότι η σύλληψη του Πρωθυπουργού Αλί Ζεϊντάν πραγματοποιείται μετά τη δήλωση του Τζον Κέρι, σύμφωνα με την οποία η Λιβυγή κυβέρνηση ήταν ενήμερη για την επιχείρηση. Μάλιστα. Να πούμε, να τρέξουμε λίγο μάλλον, να πάμε πίσω στο ιστορικό της απαγωγής ή της σύλληψης. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός της Λιβύης διέμενε στο ξενοδοχείο Κορίνθια, που στεγάζεται και η γερμανική πρεσβεία, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το οποίο θεωρείται, αναφορικά με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της Λιβύης, ένα φρούριο σε σχέση με την ασφάλεια. Τώρα, να πούμε ότι νωρίς το πρωί το BBC μετέδωσε την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Λιβύης ότι ο Αλί Ζεϊντάν έχει οδηγηθεί σε άγνωστο προορισμό και ότι ο επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης έχει οδηγηθεί εκεί για άγνωστους λόγους από μια ομάδα ανδρών που φέρονται να είναι πρώην αντάρτες. Κάτι τέτοιο, αν μπορούμε να πούμε, περιμέναμε αναφορικά με τα αντίπεινα σε σχέση με την σύλληψη που πραγματοποίησαν Αμερικανοί κομμάντος από τις Αμερικανοί κομμάντος στη Λιβύη το Σάββατο, ακριβώς όπου συνέλαβαν τον Αμπού Ανάσα Λίμπι, θεωρείται ο αρχηγός της Αλ-Κάιντα στη Λιβύη και μάλιστα τον κατηγορούν για τη συμμετοχή του στις αιματηρές επιθέσεις του 1998 κατά των πρεσβειών των ΗΠΑ σε Τανζανία και Κένια. Είχαν προκαλέσει τότε το θάνατο τουλάχιστον 200 ανθρώπων και μεταγενέστερα θεωρήθηκαν ως ο προάγγελος του χτυπήματος της 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Αυτά τα είχαμε καταλάβει ότι κάτι θα γίνει στη Λιβύη. Όχι εμείς, μας είχαν υποχρεώσει οι Αμερικανοί να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Είχαν στείλει από χτες, όπως είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, ομάδα από 200 Αμερικανούς πεζοναύτες στη Σιγκονέλα από την Ισπανία. Με τελικό προορισμό τη Λιβύη. Ναι. Δηλαδή περιμένανε ήδη εξελίξεις από αυτά που έχουν γίνει στη Λιβύη. Εντάξει, και μάλιστα Μαριάννα, το μέτρο αυτό είχε χαρακτηριστεί ως προληπτικό μέτρο ναι. από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ευχαριστούμε Μαριάννα. Να πούμε λεπτομέρειες εδώ πέρα. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο BBC ο κύριος Ζεϊντάν, είχε πει ότι η Λιβύη χρησιμοποιείται σαν βάση για την εξαγωγή όπλων σε ολόκληρη την περιοχή και ζήτησε από τη Δύση να σταματήσει αυτή η στρατιωτικοποίηση της Λιβύης. Τον περασμένο μήνα ο κύριος Ζεϊντάν είχε επισκεφτεί την Αγγλία και είχε κάνει έκκληση στους Βρετανούς να βοηθήσουν ώστε να απομακρυνθούν τα όπλα από τη χώρα, καθώς είχε εκφράσει φόβους ότι αυξάνεται το λαθρεμπόριο όπλων στις των όπλων που πηγαίνει προς τη Συρία και τους αντάρτες. Είναι ένας μήλος, αυτό που ονομάστηκε Αραβική Άνοιξη, που δεν ξέρουμε σε ποιους θα βγει σε καλό και σε ποιους σε κακό. Καλό βγαίνει σε αυτούς που θέλουν να βλέπουν σε αναταραχή τον αραβικό κόσμο. Και εδώ να πούμε και μια είδηση, την οποία είδα το πρωί πάλι στα ειδησιογραφικά δίκτυα στο διαδίκτυο μάλλον και το CNN και το BBC, γράφει ότι η Αμερική αποφάσισε επιτέλους, δικό μου το σχόλιο, να σταματήσει τη χορήγηση όπλων στην Αίγυπτο σαν μέσο πίεσης
στην εκεί στρατιωτική κυβέρνηση. Μέχρι τώρα δεν είχε, συνέχιζε να εφοδιάζει κανονικά τον στρατό, που υπόσχεται ότι θα κάνει δημοκρατικές εκλογές κάποια στιγμή. Ο Ψέποτ, έτσι λένε όλες οι στρατιωτικές δικτατορίες, έχουμε μια πικρή πείρα εμείς γι' αυτό. Βέβαια θα κάνει εκλογές με παράνομο εκτός νόμου το κόμμα των αδελφών μουσουλμάνων, που είναι περίπου το μισό, αντικατοπτρίζει μάλλον τις απόψεις του μισού Αιγυπτιακού λαού. Ας προχωρήσουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο θεώρησα από την αρχή ότι θα ενδιέφερε πάρα πολύ κόσμο όταν το άκουσα στις ειδήσεις πρωινές του BBC. Ιδίως πρόκειται για μια μάστιγα που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είναι για την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ακτίνες αισιοδοξίας που λένε ότι οι επιστήμονες στη Βρετανία βρήκανε μια χημική ουσία που μπορεί να σταματήσει το θάνατο των ιστών του εγκεφάλου, που είναι η νευρολογική αιτία του θανάτου από Αλτσχάιμερ και φυσικά της καταστροφής της προσωπικότητας. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ή αυτοί που έχουν συγγενείς με Αλτσχάιμερ έχουν δει αυτό να χάνεται ο άνθρωπός τους, δηλαδή να υπάρχει μια παρουσία του ανθρώπου χωρίς να έχει μνήμη. Στην αρχή θυμάται μόνο το παρελθόν και τα λοιπά. Οι δοκιμές που έγιναν λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Λέισεστερ έδειξαν ότι η εγκεφαλική ιστή και ο θάνατός τους μπορεί να εμποδιστεί. Πρόκειται για ομάδα του Πανεπιστημιακού Medical Research Council Toxicology Unit, της μονάδας δηλαδή του τμήματος τοξικολογίας του Πανεπιστημίου, και λέει ότι υπάρχει ένας ιός που κλέβει όπως μεταφράζω ακριβώς, που λέει κλέβει τους ιστούς του εγκεφάλου και δημιουργεί κάποιες πρωτεΐνες που παρεμποδίζουν την εξέλιξή τους και οδηγούν στο θάνατό τους. Είναι μια πολύ αισιόδοξη είδηση, τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Οποιαδήποτε ανακάλυψη στο θέμα της υγείας νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους μας. Φυσικά. Και βέβαια είναι ακόμα στην αρχή, αλλά είναι μια νότα αισιοδοξίας. Μακάρι να προχωρήσει ακριβώς, και να είναι, γιατί είναι κάτι θετικό και κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να πάμε τώρα στο ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα αυτό με τα πανεπιστήμια. Με τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων. Συνολικά είναι 1.349 οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων οι οποίοι θα τεθούν σε αργία και το Υπουργείο έχει χτυπήσει καμπανάκι όπως λέμε, καθώς τα περισσότερα από τα πανεπιστήμια δεν έχουν στείλει τις λίστες με τους υπαλλήλους που θα τεθούν σε αυτό το καθεστώς. Επομένως θα προωθήσει άμεσα για ψήφιση στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για όσα από τα πανεπιστήμια δεν αποστείλουν τους σχετικούς καταλόγους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με την ρύθμιση αυτή, οι υπάλληλοι των πανεπιστημίων που δεν θα στείλουν τους καταλόγους θα καλούνται να κάνουν ατομικά εντός 5 ημερών την αποτίμηση των προσόντων τους σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί. Όσοι διοικητικοί υπάλληλοι δεν το κάνουν θα τεθούν σε αργία. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ζητήσει να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα η προθεσμία υποβολής της λίστας των διοικητικών υπαλλήλων και να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής 4 από τα 8 ιδρύματα από τα οποία θα προέλθουν οι διαθέσιμοι εργαζόμενοι έχουν στείλει τις λίστες και πρόκειται για τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Κρήτης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και αν θα στείλουν όλες τις λίστες και τι θα κάνει ο Υπουργός στη συνέχεια. Βλέπω τώρα ότι χτες το Κοινοβούλιο με αφορμή
έγινε μια ρητορική αντιπαράθεση για την Ελλάδα με αφορμή τη Χρυσή Αυγή και μάλιστα σε υψηλούς τόνους εξελίχθη η συζήτηση για τον ακροδεξιό εξτρεμισμό χτες το απόγευμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αρχή έγινε με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Vivian Redding να εξαγγέλνει με το συνήθι διπλωματικό τρόπο της Κομισιόν μια πιο αυστηρή επιτήρηση στις προσπάθειες για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού. Νόμοι υπάρχουν ήδη και αναφέρομαι στην απόφαση πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Αλλά οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται, να περνούν στην πράξη. Γι' αυτό η Κομισιόν μέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσει έκθεση στην οποία θα εξετάζεται η συμμόρφωση των κρατών μελών με την απόφαση πλαίσιο, ανέφερε η Vivian Redding. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πήρε το λόγο ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Παπανικολάου, εστιάζοντας την ομιλία του στην αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής και υποστηρίζοντας ότι αντί να αναγνωριστεί καθολικά η προσπάθεια και τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης στο έργο που επιτελεί, έχουμε σε κάποιες λίγες ευτυχώς περιπτώσεις άδικες επιθέσεις, ατυχείς και απαράδεκτη επερχόμενη άστοχες δηλώσεις όπως αυτή του αξιοσέβαστου κ. Σβόμποντα, σύμφωνα με την οποία θα είναι απαράδεκτη η επερχόμενη ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτή είναι λοιπόν η ευρωπαϊκή απάντηση. Η αιχμή εναντίον του επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Χάνες Σβόμποντα δεν πέρασε ασχολίαστη και από τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, από την Ευρωβουλευτή μάλλον του ΠΑΣΟΚ, Μαριλένα Κοπά, η οποία είπε: «Κύριε Παπανικολάου, μπορείτε σας παρακαλώ να εντοπίσετε χρονικά πότε έγινε η δήλωση του κ. Σβόμποντα. Μήπως αυτή τη στιγμή παραπληροφορείτε για τη στιγμή που έγινε η δήλωση για την ελληνική προεδρία?» Ήταν μια αντιπαράθεση, ένας ενδοκυβερνητικός, ας πούμε, εμφύλιος πόλεμος από αυτούς που δεν μας τιμά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα του ρατσισμού, όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υπάρχουσα νομοθεσία. Όπως αν είχε εφαρμοστεί από την αρχή η υπάρχουσα νομοθεσία, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτά τα ζητήματα των τελευταίων εβδομάδων. Θα είχαν, αν είχαν από την αρχή αποφασίσει, να δράσουν πιο δραστήρια οι δικαστές. Πάντως ζούμε μια ατμόσφαιρα που είναι πάρα πολύ ανησυχητική, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι ενισχύονται τα αντιευρωπαϊκά, τα ευρωσκεπτικιστικά, όπως λέγονται, κόμματα. Και σε επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν γίνονταν, ας πούμε, σήμερα εκλογές στη Γερμανία, το ευρωφοβικό κόμμα AfD θα διασφάλισε την εκπρόσωπησή του, αυτό που είχε φτάσει οριακά. Τώρα, μετά τα αποτελέσματα που έχουμε στη Γερμανία, που δεν υπάρχει ακόμα κυβέρνηση και αργεί από ό,τι βλέπουμε, παρόλο που ότι εδώ, όπως βλέπω τώρα στην Deutsche Welle, λέει άρχισαν διερευνητικές επαφές των Χριστιανδημοκρατών, CSU. Με τους πράσινους. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα πιο ισχυρές είναι, πιο ισχυρός εμφανίζεται ο πολιτικός ευρωσκεπτικισμός στην Αυστρία. Σύμφωνα με έρευνα του Fritz Pleasser και Franz Sommer, που δημοσίευσε η Wiener Zeitung, εν όψη των ευρωεκλογών που γίνονται στην Αυστρία στις 25 Μαΐου του 2014, τα δύο μεγάλα φιλευρωπαϊκά κόμματα, SPO, Σοσιαλδημοκράτες, και OFP, Συντηρητική, δεν θα πρέπει να αναμένουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 45% των ερωτηθέντων τάσεται υπέρ της μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 46% κατά. Είναι οριακά βέβαια αυτά στις δημοσκοπήσεις. Όταν μιλάμε για ποσοστό 1%, είναι και το περιθώριο του λάθους 2%. Οπότε, να μην πω καμιά παραμία τώρα. Ακόμα μεγαλύτερος είναι ο σκεπτικισμός αναφορικά με το κοινό νόμισμα, καθώς οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 51% θεωρούν ότι το ευρώ έχει περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα. Μόνο 42% στην Αυστρία είναι πεπισμένοι για τα πλεονεκτήματα του κοινού νομίσματος.
Εάν πάμε δε στη Γαλλία και φτάσουμε στην εξαιρετική αυτή κυρία, σε εισαγωγικά το εξαιρετική, την κυρία Μαρίν Λεπέν, του Ζαν Μαρί Λεπέν την κόρη, που έχει κληρονομήσει. Γίνονται και εκεί οι κληρονομίες. Υπάρχουν το κληρονομικό δικαίωμα στην πολιτική. Mm-hmm. Στις τοπικές εκλογές λοιπόν που έγιναν στο καντόνι Μπρινιόλ, ο υποψήφιος του Εθνικού Μετώπου FN, της Μαρί Λεπέν, πέρασε στο δεύτερο γύρο εξασφαλίζοντας 40% των ψήφων. Στη δεύτερη θέση η υποψήφια των συντηρητικών, Κατρίν Ντετζέλ, ενώ ο κομμουνιστής υποψήφιος που στηρίχθηκε και από τους σοσιαλιστές, εκεί δεν υπάρχουν αυτά που έχουμε εμείς εδώ, τους τσακωμούς ανάμεσα στην κέντρο αριστερά και την αριστερά, περιορίστηκε στο 14%. Είναι η τρίτη κατά σειρά τοπική εκλογή μέσα στο 2013, όπου το Εθνικό Μέτωπο περνά στο δεύτερο γύρο τοπικών εκλογών. Εδώ βλέπουμε την κυρία Μαρίν Λεπέν, αλλά αυτό δεν καθησυχάζει κανένα, γιατί στη Γαλλία εκτιμάται ότι σε ευρωεκλογές το ποσοστό της αποχής θα είναι πάρα πολύ υψηλό, κάτι που θα ευνοήσει τους φανατικούς ψηφοφόρους της ακροδεξιάς. Μην ξεχνάμε ότι στην κυρία Λεπέν, υπέρ της κυρίας Λεπέν, έχει εκφραστεί και ο πολύ γνωστός ηθοποιός ο Αλέν Τελόν. Σωστά. Για λόγους επικοινωνιακούς το λέμε αυτό. Καθώς και ότι η κυρία Λεπέν λέει δεν είμαστε κόμμα της ακράς δεξιάς, αλλά θέλουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να χαρακτηριστεί η φράση άκρα δεξιά ως υβριστική για το κόμμα μας. Ο καθένας ό,τι πει και όπως καθορίζει το μέλλον του. Θέλω να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή με τη Βουλή. Έχουμε τον Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο, καλημέρα. Καλημέρα, Λάμπρο. Καλό μεσημέρι, μποντζόνο, μποντζόνο. Εγώ πιστεύω, ο Σβόμποτα, άμα μιλήσει για τη Λεπέν, θα πει ότι είναι άκρα αριστερά. Μας τρελάνει. Καλά, εντάξει, υπάρχουν πράγματα... το 7% το σπειράζει εδώ στην Ελλάδα. Που στο κάτω κάτω γραφής απεδείχθη κατά τα αυτά που ακούμε το διάστημα, φαίνεται να είναι και εγκληματική οργάνωση. Αυτοί με το 40% που πάνε. Ακριβώς. Για πες μας εδώ τι γίνεται, τι θα έρθει. Μας τρελάνουνε. Και η δήλωση πιστεύω του Σβόμποτα ήταν πριν αυτή. Γιατί εγώ μιλούσα με αξιωματούχο. Έτσι προσπάθησε να τον δικαιολογήσει και η κυρία. Όχι, έτσι είναι. Γιατί, φαντάζομαι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσα με αξιωματούχο που είναι στην Ευρώπη δικό μας, είπε ότι λένε τα καλύτερα Ευρωπαίοι. Τρίμουν τα μάτια τους. Δηλαδή δεν πίστευαν ότι θα έχουμε αυτή την εξέλιξη στην Ελλάδα. Για θέμα της Χρυσής Αυγής. Και ο Σβόμποτα δηλαδή άλλαξε τη. Έδειχνε ενθουσιασμένος από αυτό που έγινε. Μακάρι. Και όπως είπαμε, αυτά τα γεγονότα με τη Χρυσή Αυγή θα είχαν. Ίσως δεν θα υπήρχαν αν είχε εφαρμοστεί ο νόμος και είχαν πάει αυτοί που είχαν κάνει τις εγκληματικές πράξεις και ήταν ούκο λίγοι, ιδίως αυτοί που υμνούν τη δικτατορία. Δεν μπορείς να είσαι ένα δημοκρατικό καθεστώς να θεωρείς τον εαυτό σου βουλευτή όπως ο κύριος Κασιδιάρης, πώς τον λένε, ο οποίος πήγε κάτω στην Κρήτη και έχω μια ευαισθησία με αυτό το χώρο εκεί πέρα. Και έκανε δηλώσεις υπέρ της Χούντας και τα λοιπά. Είναι δηλαδή, λες και δεν τα ζήσαμε, τουλάχιστον εμείς οι παλιότεροι δεν ζήσαμε αυτά τα πράγματα. Και ήταν μια εντάξει, πολύ ζωφερία. Εντάξει, τώρα προκαλούν, όλο το σύστημα προκαλεί. Έχει γίνει σάλος με την ΠΒ του Βενιζέλου, χαργετίζεται στην Ευρώπη που πάει και σε ένα ντοκιμαντέρ ξένου καναλιού, φαίνεται να λέει στη Σλοβάκα ότι άστις, και να χαμογελάει, άστις τράπεζες είναι υπό την ευθύνη μου, είναι υπό έλεγχο. Κάτι γελία πράγματα όλοι αυτοί οι τύποι εκεί πέρα, οι απροσάρμοστοι, και κοροϊδεύουν ένα ολόκληρο λαό και ζητάνε νέα μέτρα. Πώς επομένου να έχει να μην καταφύγει σε εξτρέμ αποφάσεις αυτός ο κόσμος. Έλεος δηλαδή. Τον έχουν τρελάνει. Και να σου πω και κάτι, πιστεύω δεν είναι το δούνο του, είναι η Ευρώπη από πίσω και η Μέρκελ και οι άλλοι. Γιατί το δούνο του μικρό μερίδιο έχει στην Ελλάδα. Μάλιστα είναι αυτοί που είπαν ότι δεν βγαίνει από την αρχή το πρόγραμμα. Ο Στρόσκαν θέλει να πολιτευτεί στη Γαλλία. Ο Στρόσκαν έχει πάει στο Βελιγράδι τώρα και... Τότε λέω. Ήθελε να πολιτευτεί, έκανε μόκο, σου λέει άσο να τρέξει εκεί. Θα σηκώσουν τον ζυγό οι ραγιάδες και τελείωσε η υπόθεση. Και τώρα στο κασίδι το κεφάλι κάνουν τα πειράματα αυτοί οι τύποι όλοι οι ανεκδίκητοι. Και έχουμε και το δικό μας, χαργετιζόταν προχθές σύμφωνα με ντοκιμαντέρ ξένου καναλιού, με την Σλοβάκα Υπουργό Οικονομικών, που του έλεγε τι γίνεται με τις τράπεζες στην Ελλάδα. Και φαίνεται να λέει ο Βενιζέλος, άστα είναι υπό την ευθύνη μου, και χαμογέλαγε με τους Ζανιά.
Αυτά βλέπω. Ο κόσμος και έχει φρικάρει. Έχει σαλτάρ όλη η Ελλάδα, μιλάει για ένα BMW 750.000 ευρώ, το οποίο δεν δικαιούται να κυκλοφορεί. Και μας γράφει, να μην πω που μας γράφει. Και πέφτουν τα ρεδιοτηλεοπτικά, πέφτουν τα πρόστιμα, όχι τα παλιά τα υποδήματα. Μας γράφει στα, να μην πω. Έτοιμο το έχω. Όλη η Ελλάδα έχει μιλήσει. Είσαι προκλητικός. Την BMW δεν σου ανήκει, του ελληνικού δημοσίου. Να πουληθεί, να πάρουν 300.000 ευρώ όσα πάρουν και να πάει για τους άπορους. Και να το μα το κάνει επίτηδες, προκαλεί τον κόσμο. Μα, το 4%. Βλασφημεί τους, τους μικροομολογιούχους. Σκέφτηκε τον υστέρων, τους διέλυσε, τους έστειλε στον Άγιο Πέτρο και ξαφνικά τους θυμήθηκε. Πάντα ντρέπονται λίγο. Δεν έχουν λίγη τσίπα πάνω τους. Μου έρχεται με την BMW εδώ τη θωρακισμένη. Λάμπρο, πες μου τι να πω σήμερα. Άστον αυτόν τώρα. Ό, δεν μπορώ να τον αφήσω. Θα τα λέμε όλα. Τα πάμε, νομίζω έχουμε τα πάμε. Δεν είναι δροκαυτήτως όμως. Δηλαδή έχουμε γίνει γραφική. Το 3% κανονίζει αυτή τη στιγμή την τύχη της Ελλάδας. Ή δυνατόν. Έτσι γίνεται στη δημοκρατία. Όταν υπάρχει κυβέρνηση συνασπισμού, τα κόμματα του συνασπισμού, ασχέτως το έχουμε δει στην Ιταλία, δεν έχουμε συνηθίσει αυτή την πράξη. Κάναν και γαργαρά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να μην εκτεθούν οι βουλευτές του Πασόκ. Την άφησαν να εκπέσει. Δεν τη συζήτησαν χθες και θα γιατί το Πασόκ έλεγε ότι είναι απαράδεκτη η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τώρα θα φέρει διάταξη για την ΕΡΤ. Πες μας λίγο για το απόγευμα. Η ΑΛΠ έδειξε από τον Μπαλγόνι, πάει η συνάδελφος ΕΡΤ3. Ναι. Το απόγευμα έχουμε 5 η ώρα, έχουμε εδώ, θα συζητηθεί η άρση ασυλίας των βουλευτών, των τριών επιπλέον βουλευτών της Χρυσής Αυγής, του Γιώργου Γερμενή, του Ευστάθιου Μπούκουρα και του Παναγιώτη Ηλιόπουλου, καθώς ο εισαγγελέας την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησε με έγγραφό του εδώ να έρθει η ασυλία τους για να δούμε αν υπάρχει τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διεύθυνση. Η διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης. 5 η ώρα θα είναι και την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει στην Ολομέλεια όπου το σώμα θα αποφασίσει. Παμψηφί θα πάει, φαντάζομαι, η άρση ασυλίας των τριών. Αλλά είχαμε και μια παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Παμψηφί δηλαδή, θα ψηφίσουν και οι βουλευτές. Πρέπει να ψηφίσουν. Βέβαια πρέπει να ψηφίσουν. Γιατί χθες είχαμε 5 αιτήματα για άρση ασυλίας και οι βουλευτές όλοι και οι 5 είπαν ναι, να έρθει η ασυλία μας για να πάμε να δικαιωθούμε. Δεν έχουμε κάνει άφησε, μην κάνεις προβλέψεις, άφησε να δούμε τι θα κάνουν οι βουλευτές της Αυγής. Θα ψηφίσουν, θα πάει, τι θα πάει. Μόνο αν δεν λείπουν 15 ψήφια. Γι' αυτό λέω μην λες παμψηφί ακόμα. Εντάξει, κατά πλειοψηφία. Εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης πριν από λίγο κατακεράβωνε τα ΜΜΕ, αλλά και εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, γιατί σε σχετική ερώτηση για την υπόθεση της Αυγής, είπε ότι ορισμένοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου αλλά και των ΜΜΕ, δίχως να γνωρίζουν την δικογραφία και την ερμηνεία των διατάξεων, μετέτρεψαν λέει την υπόθεση σε σόου. Οι ανακριτές κάνουν καλά τη δουλειά τους και το σόου πρέπει να σταματήσει στα ΜΜΕ. Μάλιστα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ακόμη ότι η δικαιοσύνη βρίσκεται σε ποιοτικά υψηλό επίπεδο. Είδε όμως πραγματικά ότι σε επίπεδο ταχύτητας ότι πολυτουργεί και αυτό δημιουργεί πανενέργειες, το παραδέχτηκε. Τέλος, να επεσήμανε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή να διεκπαιρεωθεί το συντομότερο δυνατό αυτή η υπόθεση με την Χρυσή Αυγή. Ταχεία διεκπαιρέωση λοιπόν και είναι μια υπόθεση που αποτελεί ευκαιρία για να δικαιωθούν, λέει, οι θεσμοί του κράτους. Αυτή είναι εντολή του Πρωθυπουργού, είπε ο Χαρλάμπος Αθανασίου, ο οποίος τα έβαλε και με εμάς. Αυτά είναι τα γεγονότα. Ο κ. Αθανασίου θα πρέπει να ασχοληθεί μόνο με το νομικό ζήτημα. Ποιος? Ο Πρωθυπουργός να ασχοληθεί με το πολιτικό ζήτημα, γιατί υπάρχει πολιτικό ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν. Βεβαίως. Τα κόμματα του δημοκρατικού αποκαλούμενου τόξου και εν πάση περιπτώσει οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους, άλλοι με υπερβολή και άλλοι χωρίς υπερβολή, εντάξει, όπως το ίδιο κάνουν και οι δικαστές, άλλοι με υπερβολή και άλλοι χωρίς υπερβολή. Ακριβώς, όλοι είμαστε στην κατηγορία των θυλαστικών ανήκουμε. Ναι, και οι κρίνοντες κρίνονται. Αυτό αφορά και μόνο τους δικαστές αλλά και εμάς τους ίδιους. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι, τώρα μιλάμε και για το βραχιολάκι μέσα, είναι στην αρμόδια επιτροπή. Για τους υπόδικους κατάδικους, αυτούς που θα κάνουν χρήση της αδείας τους, να φέρουν το βραχιολάκι σε σημείο που να μην φαίνεται για να μην έχουμε τον στιγματισμό. Άρα λοιπόν για να μπορούν να συντοπίσουν ανά πάσα στιγμή όταν τους καλέσουν να επιστρέψουν. Λάμπρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα μας πεις τι έγινε στην ψηφοφορία. Αύριο θα έχουμε ένταση εδώ φαντάζομαι. Εντάξει, θα μας πεις και τα παραλυπόμενα. Εντάξει, να είστε καλά, να είστε καλά. Με τον γνωστό λαφυρό σου τρόπο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπάτσι. Κώστα, μιας και μιλάμε για όλα αυτά, να πούμε λίγο για την αντιφασιστική συναυλία. Ακριβώς, θέλω να δείξουμε και την αφίσα που έχουμε. Που θα γίνει στη Δραπετσόνα. Διοργανώνεται από το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνα στην Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα στην παραλία Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται
Το κερατσίνι και η τραπετσόνα εδώ και 70 χρόνια πρωτοστατούν στους αγώνες ενάντια στο φασισμό. Αναφέρει κάποιες χαρακτηριστικές ημερομηνίες λέγοντας Οκτώβριος 1944, 11 παλικάρια άφησαν την τελευταία τους πνοή στη μάχη ενάντια στους ηττημένους φασίστες. Ο φόρος αίματος των πατριωτών ήταν βαρύς. Οκτώβριος 2013, το αίμα του Παύλου Φίσα δεν είναι το πρώτο, αλλά θα χρειαστεί μεγάλος αγώνας για να είναι το τελευταίο. Τα σταγονίδια του νεοναζισμού δεν έχουν θέση στο Κερατσίνι και τη Τραπετσόνα. Δύο περιοχές σύμβολα του αντιφασιστικού αγώνα. Η συναυλία, όπως είπαμε, θα γίνει στις 5 το απόγευμα της Κυριακής, στην παραλία Λιπασμάτων. Και σε αυτό το σημείο, για να αλλάξουμε λίγο ύφος, θα πάμε στο καθιερωμένο μουσικό διάλειμμα. Έχουμε διαλέξει σήμερα από μια συναυλία, ένα απόσπασμα, αλλά εκείνο που θέλω να προσέξουμε περισσότερο είναι πόσος κόσμος πήγε να ακούσει λαϊκή ουγγρική μουσική. Two, three, four. Αποθέωση για τον David Garrett,
ένας βιολινίστας που παίζει τσάρντας, να δέχεται τέτοια υποδοχή από το κοινό, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά ας επιστρέψουμε στον τρελό μας κόσμο. Πήγε χτες ο Μπαρόζο να επισκεφτεί τη Λαμπεντούσα και το εκεί... το λένε στρατόπεδο, δεν είναι, καταβλισμός είναι. Βέβαια φυλάσσεται, φυλασσόμενος των προσφύγων. Είναι 300 πρόσφυγες που μπορούν να διαβιώσουν εκεί πέρα και ξεπερνούν τους 900. Οι κάτοικοι ήταν αγανακτισμένοι. Ήταν αγανακτισμένοι και τον αποδοκίμασαν τον Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ώρα που έφτασε στο νησί. Τα πανό που βλέπουμε εδώ στα πλάνα που κρατούσαν οι κάτοικοι έγραφαν «Ο μόνος τρόπος για να αποφευθούν νέοι θάνατοι είναι να θεωρηθούμε ευρωπαϊκή επικράτεια. Θέλουμε απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση Λιβύης-Ρώμης», έγραφαν τα πανό. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Δολοφόνοι, πρέπει να πάτε να δείτε πώς ζουν οι μετανάστες στο κέντρο προσωρινής κράτησης». Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Μπαρόζο άλλαξε σπευσμένα και συμπεριέλθε την τελευταία στιγμή. Ήταν μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Ενρίκο Λέτα. Ακριβώς. Συμπεριέλθε τελευταία στιγμή στο πρόγραμμά του να επισκεφθεί το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών και Προσφύγων. Εντάξει, συνοδευόταν από τον Ιταλό Πρωθυπουργό Ενρίκο Λέτα και την Επίτροπο Αρμόδια για Εσωτερικά Θέματα Σεσίλια Μάλστρομ και από τον Υπουργό Εσωτερικών Αντζελίνο Αλφάνο. Η τραγωδία της Λαμπεντούσα ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώσει ότι θα αυξήσει το ποσό χορήγησης προς την Ιταλία, ενδεχομένως και στην Ελλάδα και στην Ισπανία για την περίθαλψη και προστασία των προσφύγων. Είναι οι τρεις κύριες χώρες που δέχονται πρόσφυγες και που η συνθήκη τους απαγορεύει να τους προωθήσουν στην Ευρώπη, γιατί οι πρόσφυγες δεν θέλουν να μείνουν εδώ, θέλουν να πάνε στους παραδείσους όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σκανδιναβία, αλλά εκεί δεν τους δέχονται και έχουν υποχρεώσει, να το λέμε αυτό συνέχεια, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, τις τρεις κύριες εισόδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν φυλακές για αυτούς τους πρόσφυγες, με όσα επακόλουθα και το κυριότερο επακόλουθο να αυξηθεί η ακροδεξιά τάση ορισμένων και αυτά τα σταγονίδια που κάποτε λέγανε σταγονίδια και έχουν καταστεί επικίνδυνα με ρατσιστικές απόψεις κτλ. Θέλω τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει, πιστεύω, τις επόμενες μέρες, γιατί η Τρόικα επαναφέρει την ιστορία ζητώντας να κλείσουν 22 ελληνικά αεροδρόμια. Να κλείσουν συνολικά 22 αεροδρόμια επανέρχεται από την Τρόικα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγους μήνες μετά την απόρριψη της σχετικής πρότασης από το αρμόδιο Υπουργείο. Όταν μια χώρα, όπως έχουμε πει, έχει πάψει να είναι ανεξάρτητη, γιατί βέβαια ουδέποτε υπήρξαμε ανεξάρτητοι για λόγους που έχουμε αναλύσει άλλες φορές. Αλλά το απίστευτο αυτό ζήτημα φέρεται να έχει θέσει η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa μέσω των γερμανών συμβούλων που έχει στο γερμανικό δημόσιο. Τα αεροδρόμια στα οποία αναφέρεται η όλη συζήτηση βρίσκονται όχι μόνο σε νησιά υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, τουριστικό ενδιαφέρον το λένε τώρα, αλλά σε απομακρυσμένα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Σύνδεση αποτελεί κριτήριο βιωσιμότητας, αφού η πρόσβαση σε αυτά με ακτοπλοϊκά μέσα είναι εξαιρετικά προβληματική. Υπάρχουν και εθνικοί λόγοι να μην κλείσουν τα αεροδρόμια σε αυτές τις περιοχές και αν σκεφτούμε ότι τα αεροδρόμια που θέλει η Lufthansa να κλείσουν είναι, θα τα απαριθμίσουμε, αλλά θέλω εδώ να θυμίσουμε κάτι. Η Lufthansa είναι επικεφαλής της Star Alliance. Στη Star Alliance ανήκει και η αναβαθμισμένη από χτες με την ενοποίηση Aegean. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε πλέον την Aegean, δεν έχουμε πια Ολυμπιακή αεροπορία, δεν είχαμε από καιρό. Olympic Air τα έχει πουλήσει σχεδόν όλα τα αεροπλάνα, έχει σταματήσει τα δρομολόγια και η Aegean που είναι
υπάκουη μάλλον στα Ρεαλιάντς, δεν ενδιαφέρεται να κάνει αυτά τα δρομολόγια, τα οποία είναι μεν επιδοτούμενα, θέλουν να σταματήσει η επιδότηση, και αν σταματήσει να πετάει προς τα εκεί η Aegean, θα βρεθεί κάποιος από αυτές τις μικρές εταιρείες που υπάρχουν τώρα να πάει σε αυτά τα αεροδρόμια. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός, ενώ η Aegean με αυτό που έκανε δεν θέλει τον ανταγωνισμό, θέλει να κυριαρχήσει μόνη της, και όταν λέμε η Aegean, ό,τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Λοιπόν, να παριθμίσουμε τα αεροδρόμια. Mm-hmm. Είναι της Αλεξανδρούπολης, της Αστυπάλαιας, του Αράξου, της Ικαρίας, των Ιωαννίνων, της Καλαμάτας, της Καρπάθου, του Καστελόριζου, το επαναλαμβάνω, του Καστελόριζου, του απομακρυσμένου αυτού ελληνικού κομματιού, της Καστοριάς, της Κάσου, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Λίμνου, της Μήλου, της Νάξου, της Νέας Αγχιάλου, της Πάρου και της Σιτίας. Και νομίζω της ότι... Σκύρου, της Σύρου και της Χίου. Είναι και αυτά τα ωραία. Τρία επιπλέον. Ναι. Μάλιστα. Ήταν στην πίσω σελίδα και το διάβασα. Νομίζω ότι είναι μια είδηση ιδιαίτερα εθνικού ενδιαφέροντος, πρώτα και μετά, ας το πούμε, οικονομικού. Θέλω να πάμε τώρα λίγο βόρεια, πολύ βόρεια, έτσι, να πάμε στη Ρωσία. Στη Ρωσία, βεβαίως. Έχουμε χαρές γιορτές, γενέθλια. Χαρές γιορτές και πανηγύρια, γενέθλια. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν γίνεται 61 χρόνων. Οι δημοσιογράφοι, λοιπόν, μπορούμε να βλέπουμε τις δραστηριότητες του 61 χρόνων στο εξής πρόεδρο. Νάτος. Λοιπόν, ναι, τη Δευτέρα είναι τα γενέθλιά του. Υπάρχουν, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι έχουν ξεχωρίσει κάποιες ενδιαφέρουσες φράσεις του Προέδρου που έκανε φέτος. Είχε μιλήσει για τη δράση των ακτιβιστριών για τις Φέμεν τον Απρίλιο του 2013 και είχε πει ότι όσον αφορά τις κοπέλες, έχω να πω ότι σήμερα το πρωί δεν έχω προλάβει ακόμη να πάρω πρωινό. Αν μου έλεγαν να διαλέξω σαλάμι, μπέικον ή από την άλλη τα θέλγητρα που αυτές παρουσιάζουν, απαντώ ότι το πρώτο θα με χαροποιούσε, ενώ το δεύτερο όχι και τόσο. Υπενθυμίζουμε, είχαμε μιλήσει και στην πρώτη εκπομπή για τις ΦΕΜΕΝ που είχαν... Τις γυμνώστιθες διαμαρτυρόμενες από την Ουκρανία κυρίως, που έφτασαν και στην Ισπανία. Ακριβώς. Για τον αποκλεισμό της πάλης από το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, το Μάρτιο του 2013 είχε δηλώσει ότι είναι αδικαιολόγητη η αφαίρεση από το Ολυμπιακό Πρόγραμμα Παραδοσιακών Αθλημάτων, που ήταν εκ των βασικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας, από τα οποία είχε ξεκινήσει το Ολυμπιακό κίνημα. Για το διαδίκτυο, είχε πει τον Απρίλιο του 2013, «Το ίντερνετ είναι σαν τις φράσεις που γράφονται πάνω σε φράχτη. Δεν διαβάζετε όλα όσα είναι γραμμένα πάνω σε ένα φράχτη, ούτε καν ξεκινάτε να τα διαβάσετε πολλές φορές». Είχε μιλήσει και για το διαζύγιο του στις 7 Ιουνίου, στο διάλειμμα μιας παράστασης, και είχε πει ότι όλη μου η δραστηριότητα, όλη η δουλειά μου συνδέεται με τη δημοσιότητα, με την απόλυτη δημοσιότητα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι είναι εντελώς ασύμβατοι με αυτό. Η Λουντμίλα Αλεξάνδροβα στάθηκε στις επάλξεις 8-9 χρόνια, επομένως είναι μια απόφαση που πάρθηκε από κοινού. Για τον Σνόντεν, που έχουμε και κάποιες, μια ειδησούλα μετά σχετικά με τον πρώην υπάλληλο της NSA, είχε πει το Σεπτέμβριο του 2013, «Μερικές φορές έχω σκεφτεί ότι είναι περίεργος τύπος, είναι ένας νέος άνθρωπος, 30 και κάτι, τι ακριβώς σκέφτεται δεν μπορώ να ξέρω, και το πώς σκοπεύει να χτίσει τη ζωή του στο μέλλον επίσης δεν μπορεί να το γνωρίζει». Για τον δήμαρχο της Μόσχας, στην ορκομοσία του στις 12 Σεπτεμβρίου είχε πει ότι δεν είναι ο Ροβεσπιέρος, δεν του αρέσει και δεν μπορεί να μιλά από το βήμα. Τέλος, για την ομοφιλοφιλία και για τις γυναίκες του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, είχε πει ότι τον Μπερλουσκόνη τον δικάζουν για το γεγονός ότι στη ζωή του υπάρχουν γυναίκες. Αν ήταν ομοφιλόφιλος δεν θα τον ενοχλούσαν καθόλου. Φράσεις που έχουν ξεχωρίσει έτσι για φέτος. Και να μείνουμε στη Μόσχα, θα πάμε σε ένα θέμα που ξεκίνησε από την Ελλάδα, από την αρχαιότητα. Αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται στη Ρωσία και αυτή τη στιγμή στη Μόσχα. Είναι η πορεία της Ολυμπιακής Δάδας.
έχουμε βλέπουμε σκηνές από τη Μόσχα. Ακριβώς. Από την ημέρα λοιπόν της άφιξης της Ολυμπιακής Φλόγας στη Μόσχα από την Αθήνα έχει ξεκινήσει η μεγαλύτερη λαμπαδιδρομία, όπως είπες Κώστα, στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Αφού διέσχισε την ρωσική πρωτεύουσα, η Φλόγα θα περάσει από όλη την επικράτεια της Ρωσίας, καλύπτοντας μία απόσταση που ξεπερνά τα 56.000 χιλιόμετρα, σε έναν μαραθώνιο ο οποίος θα κρατήσει 123 ημέρες. Στη λαμπαδιδρομή αυτή συμμετέχουν 14.000 λαμπαδιδρόμοι, οι οποίοι θα τρέξουν με την αναμένη δάδα στις πόλεις της Ρωσίας. Με την αναμένη δάδα, εδώ βλέπουμε ότι η δάδα έσβησε. Έσβησε. Και την άναψε ένας αστυνομικός. Ένας αστυνομικός με αναπτήρα είναι από τα... Άρα ποια δάδα και ποια φλόγα, εν πάση περιπτώσει. Την αναμένη δάδα. Έχει κάνει και δηλώσεις, όπως είδαμε, μια ακτιβίστρια. Mm-hmm. Την αναμένη λοιπόν δάδα, η οποία ζυγίζει περίπου 1,8 κιλά, θα κρατήσουν περισσότεροι από 30.000 εθελοντές, οι οποίοι συμμετέχουν στον μαραθώνιο. Τώρα θα περάσει από 83 περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δηλαδή θα τη δουν το 90% του πληθυσμού της χώρας. Η ακτιβίστρια αυτή είπε ότι δεν είναι αντίθετη με τις αθλητικές εκδηλώσεις. Έχει εξέφρασει μια αντίθεση για το οικονομικό κομμάτι των Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί είπε ότι είναι οι ακριβότεροι Ολυμπιακοί Αγώνες που έχουν γίνει ποτέ. Και ακριβώς. Ξέρουμε πολύ καλά εμείς τα οικονομικά επακόλουθα των Ολυμπιακών Αγώνων. Mm-hmm. Τα είχε γνωρίσει και η Βαρκελόνη προηγουμένως. Για το Λονδίνο δεν έχουμε μάθει αν υπήρχε δυσπραγία οικονομική λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Εδώ ξέρουμε ότι ήταν μια από τις αιτίες των δεινών που επακολούθησαν. Να μείνουμε λίγο πάλι στη Μόσχα, καθώς σήμερα το πρωί έφτασε στην ρωσική πρωτεύουσα ο πατέρας του Edward Snowden, του Αμερικανού πρώην συνεργάτη της NSA, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπία στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται στη Ρωσία έπειτα από τη χορήγηση προσωρινού ασύλου από τις ρωσικές αρχές. Θυμάμαστε όλοι τι είχε συμβεί τότε. Είχε γίνει και αιτία να ψυχρανθούν για ένα μικρό διάστημα οι σχέσεις Αμερικανών και Σοβιετικών και Ρώσων, συγχωρείτε. Ακριβώς. Ο πατέρας λοιπόν του Snowden, ο Λον Snowden, σε δηλώσεις του εδώ, όπως βλέπουμε και στα πλάνα προς τους δημοσιογράφους, ανέφερε πως δεν έχει δει το γιο του από την ημέρα που έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είπε ότι η δική του εντύπωση είναι πως ο γιος του δεν έχει συνεχίσει τη δημοσιοποίηση απόρριτων στοιχείων μετά την άφηξή του στη Μόσχα, λέγοντας πως αισθάνεται τεράστια ευγνωμοσύνη που είναι εσώς, ασφαλής και ελεύθερος. Εδώ να σχολιάσω με τη γνωστή άποψη του συνωμοσιολόγου ότι πιθανόν και προφανώς ίσως ο πατέρας μεταφέρει κάποια μηνύματα της Αμερικανικής κυβέρνησης στον γιο του, γιατί δεν νομίζω ότι έχει πάψει αυτό το ενδιαφέρον για αυτή την περίεργη κατά τα άλλα ιστορία. Δεν μπορώ να την κατατάξω. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ξαφνικά ανήκουν σε μια οργάνωση και έχουν επιλεγεί για να είναι, όπως είναι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ, η NSA, ξαφνικά αποφασίζουν να αποσκυρτήσουν, είναι κάπως περίεργες ιστορίες. Εν πάση περιπτώσει, κάποιο αλυσβερίσι πρέπει να γίνεται με τον πατέρα και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό είναι σίγουρο. Όπως δεν θα μάθουμε ποτέ και τους λόγους που οδήγησαν τον Snowden να αποσκυρτήσει. Mm-hmm. Θα μείνουμε όμως στη Ρωσία και θέλω να πάμε σε ένα μουσείο που έχει δημιουργηθεί στο Καζάν και αξίζει τον κόπο να το δούμε. Έχουν αρχίσει, αυτό μας το δίνει το site, ο ιστότοπος Ρωσία πέρα από τα πρωτοσέλιδα. Είναι ένα μουσείο που δημιουργήθηκε με αναμνηστικά από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα πολλοί νοσταλγούν αυτή την περίοδο, τη γραφική κατά τα άλλα. Έχει ρούχα, αντικείμενα. Μας μιλάει ο κάτοικος του μουσείου, γιατί είναι και κάτοικος εκεί πέρα.
Λέει ότι όσοι πάνε σε αυτό το μουσείο μπορούν να τα επεξεργαστούν τα πράγματα, δηλαδή επιτρέπεται να τα αγγίξουν κτλ. Είναι αντικείμενα της καθημερινής ζωής της Σοβιετικής, όταν δεν ήταν εύκολο να μπει το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο μέσα, και υπάρχουν και παιχνίδια όπως βλέπουμε, και σταματάει σε αυτό το δερμάτινο σακάκι. Ήταν, λέει, δύσκολο να βρεις δερμάτινα ρούχα εκείνη την εποχή, ήταν και πάρα πολύ ακριβά, και ένας πατέρας πήρε τις ταυτότητες τις κομματικές, ή μάλλον το περιτύλιγμα από τις ταυτότητες, και έφτιαξε αυτό για την κόρη του, και μάλιστα επάνω σε πάρα πολλά σημεία φαίνεται αυτό που έλεγε απ' έξω η ταυτότητα. Αυτά είναι διάφορα αντικείμενα που υπήρχαν μόνο στη Σοβιετική Ένωση, όπως αυτό το πρακτικό να βγάζει τα παπούτσια σου. Νομίζω ότι ήταν ένα από αυτά τα μικρά θέματα από τις Σοβιετικές Ανώμενες. Εδώ πέρα μιλάει για τις συλλογές που έχει από διάφορα μουσικά όργανα, τα οποία του έχουν δωρήσει συγκροτήματα. Πολλά από αυτά έχουν και τις υπογραφές επάνω των μουσικών που έπαιζαν, των μουσικών της rock. Εδώ είναι διάφορα άλλα αντικείμενα. Διακρίνω και ένα που είχα φέρει και εγώ όταν είχα σπάσει το χέρι μου. Είχα ένα για να σφίγγει. Το είχα αγοράσει στη Μόσχα για να σφίγγει το... Μπαλάκι. Όχι, δεν είναι μπαλάκι. Ήταν κάτι σαν βαράκι με λατήρια. Ναι. Το έδειξε εκεί πέρα. Εδώ είναι διάφορα όπλα, όχι παιδικά όπλα, και διάφορα άλλα αντικείμενα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Και θα πάρουμε άλλο ένα φιλμάκι να δούμε, πάλι από τη Ρωσία, πέρα από τα πρωτοσέλιδα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση εμένα, καθότι γενιοφόρος κι εγώ. Λοιπόν, είναι γιατί οι Ρώσοι εκτιμούν τόσο τα γένια τους. Έχει πιάσει λοιπόν η κάμερα του διάφορους Ρώσους με γένια, και θυμίζει ότι πριν από 315 χρόνια ο Ρώσος μονάρχης Πέτρος ο Μεγάλος είχε αποφασίσει να επιβάλει φόρους σε όσους είχαν γενιάδες, με στόχο να ξεευρωπαίσει τους υπηκόους του, για να τους υποχρεώσει να ξυριστούν, με λίγα λόγια. Για να διασφαλίσει ότι όλοι θα συμμορφώνονταν, είχε εισάγει ένα ειδικό μεταλλικό νόμισμα, μια σφραγίδα με μια σφραγίδα γενιάδας επάνω, που λειτουργούσε ως απόδειξη παραλαβής της πληρωμής από τους γενιοφόρους. Δηλαδή, το σταματούσαν οι αστυνομικοί, οι τότε οι χωροφύλακες, δεν ξέρω τι είχε, οι στρατιωτικοί, και του λέγανε: έχεις γένια, έχεις πληρώσει το φόρο. Και αυτός τους έδειχνε το νόμισμα. Αυτό το μέτρο όμως, όπως αλλού παντού στον κόσμο, είχε εξαιρέσεις. Τους ιερωμένους και όσους διαβεβαίωναν ότι αυτό απαιτεί το θρήσκευμα, όπως κάποιοι Ορθόδοξοι Εβραίοι, που ωστόσο έτσι ήταν πιο εύκολο να εντοπιστούν για τους κατά καιρούς διωγμούς που υπέστησαν. Είπαμε λοιπόν ότι στη Γερμανία, ξαναγυρίζουμε πίσω στα ευρωπαϊκά, μετά από τρεις εβδομάδες ακόμα συνεχίζονται οι διερευνητικές επαφές, και έτσι είχαμε την επαφή των χριστιανοδημοκρατών, των σοσιαλδημοκρατών και των πρασίνων. Είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε, πιο λεφτά γιατί κόλλησε το ποντίκι, λίγο πριν ξεκινήσει ο πρώτος κύκλος επαφών, στελέχη των πρασίνων τονίζουν ότι προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις με τη δέουσα σοβαρότητα. Παράλληλα όμως εφιστούν την προσοχή στις μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο στρατοπέδων όσον αφορά τα περιεχόμενα των προγραμμάτων τους. Το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας πάντως απομακρύνεται ακόμη περισσότερο μετά τη δρυμία κριτική που άσκησαν χτες οι πράσινοι στην κυβέρνηση για την πολιτική της ενάντι των προσφύγων με αφορμή την τραγωδία στη Λαμπεντούσα. Η Γερμανία είναι από τις χώρες που μάχεται εναντίον, και δεν θέλει να επιτραπεί στους την επαναπροώθηση που λέμε των προσφύγων, όχι προς τα έξω αλλά προς τα μέσα. Ο Πρωθυπουργός της Βάδης-Βιτεμβέργης Βίλφριν Κρέτσμαν, που συμμετέχει στη διαπραγματευτική ομάδα των Πρασίνων, ζήτησε να γίνουν σοβαρές συνομιλίες με το στρατόπεδο της Άγγελα Μέρκελ. Ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις, είπε, πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη και να κυβερνήσει τη χώρα, λέει σε σημερινή του συνέντευξη προς την
συντουβεσπρέσε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα σοβαρότητα αυτή την πρόκληση. Σύμφωνα με τον ίδιο όμως, η κυβερνητική συνεργασία θα είναι δυνατή μόνο εάν αποτυπώνονται σε αυτή ξεκάθαρα πράσινα στοιχεία, όπως ο οικολογικός εξυγχρονισμός της οικονομίας ή το άνοιγμα της Γερμανίας προς τους μετανάστες. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας, Σίλβια Λέρμαν, επίσης μέλος της πράσινης διαπραγματευτικής ομάδας, υποστηρίζει ότι, όπως γράφει στη σημερινή Kellner Stadt Anzeiger της Κολονίας, ότι τα σημεία σύγκλιση είναι λίγα, το γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες και ως βασικό εμπόδιο αναφέρει τις διαφορές όσον αφορά την πολιτική έναντι των προσφύγων. Η βάση του κόμματος των Πρασίνων αντιμετωπίζει μάλλον με κριτική διάθεση τις διακριτικές αυτές επαφές με τους χριστιανδημοκράτες και τους χριστιανοκοινωνιστές. Πάντως υπάρχουν και εκείνοι που ζητούν τη διεξαγωγή σοβαρών συνομιλιών, όπως δείχνει η δημοσκόπηση του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων ΔΠΑ. Ο χριστιανδημοκράτης πολιτικός Φραντς Ιόζεφ Γιούγκ, πρώην Υπουργός Άμυνας και Εργασίας, κάλεσε το κόμμα του να είναι ανοιχτό σε νέες συνεργασίες. Πολλά μέλη μας, ακόμα και από τη συντηρητική πτέρυγα, γνωρίζουν ότι από άποψη στρατηγικής έχει έρθει η ώρα να αξιολογήσουμε εκ νέου το ενδεχόμενο συνεργασιών με τους πράσινους, λέει προς την Leipzig Volkszeitung της Λειψίας. Συμπληρώνοντας, είναι η ώρα να σπάσουν τα ταμπού στο πεδίο των κυβερνητικών συνεργασιών. Αυτό ισχύει και για την ένωση CDU και CSU των χριστιανοδημοκρατών και των χριστιανοκοινωνιστών του Μονάχου. Δίνουμε μεγάλη σημασία, όπως θα έχετε προσέξει, τι γράφει ο γερμανικός τύπος. Γιατί νομίζουμε ότι θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή τα όσα συμβαίνουν εδώ έχουν κάποια ουρά και μάλιστα πολύ μακριά ουρά στο Βερολίνο και όσα συμβαίνουν εκεί. Σωστά. Με αυτά τα λίγα για σήμερα. Τρελός κόσμος έφτασε στο τέλος του. Με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσακά και τον Ανέστη τον Κόνιαλη, οι οποίοι είναι κάθε μέρα εδώ. Και μας βοηθούν στην τεχνική υποστήριξη. Ακριβώς. Το βράδυ μην χάσετε την τηλεοπτική ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο στις 11.30. Και καλό απόγευμα. Γεια σας από εμάς. Γεια σας.